Ο Παύλο έφυγε, με άφησε μόνη μου, αλλά θα το ξεπεράσω γιατί έχω παρέα. Και έχω καλή παρέα. Έχω τον Άρη το Δίγκα κοντά μου. Καλησπέρα σας. Ε, Σαν συμπαρουσιαστήσει είσαι τώρα, βλέπει. Ναι, ναι κάθισε εκεί στην καρέκλα. Μη μείνει κιόλα, δεν ξέρω. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι και αρχίζω και συνηθίζω. Τρίτοσε. Λοιπόν, ο Άρης Δίγκα είναι υποψήφιο με την παράταξη του Γιάννη Ζαμπούκη, Δήμο για Όλου πρώτα εσύ. Ε, μία προσπάθεια που θα μας πεις αμέσως τώρα, έτσι, πώς γεννήθηκε, έτσι, πώς, πώς μπήκε το μικρόβιο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ένα Ένας άνθρωπος που δραστηριοποίησε πάρα πολύ έντονα, έτσι, στα κοινά, στον πολιτισμό, δίνει δίνεις μεγάλη έμφαση στην Τραϊανούπολη. Ναι. Είσαι στον Σπάρτακο που κάνει πολλά πράγματα και είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος που διαχρονικά έτσι, αφήνει πάντα το στίγμα του. Έμαθα πολλά από τον Σπάρτακο. Ε, πρόεδρος τα τελευταία χρόνια στο Πολιτιστικό Σύλλογο. Ε, όμως ο, ο Γιάννης Σουζαμπούκης, ο δήμαρχος μας, ε, με πλησίασε σε μια στιγμή που δεν είχα σκεφτεί καθόλου ε, ότι μπορώ να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν μια εποχή που... Ε, το συζήτησα με την οικογένειά μου, το συζήτησα με τα παιδιά μου και Τι είπανε τα παιδιά. Τα παιδιά μου ήταν αυτά που. Ε, το έχω πει σε πολλού. Τα παιδιά μου ήταν αυτά που με ώθησαν ναι. να ασχοληθώ, ναι. ε, Και αφού βρήκα τη στήριξη τη οικογένεια και των φίλων μου, του οποίου ρώτησα πώ του φαίνεται αυτή η ιδέα, ε, μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ απλό. Όλη μέρα ασχολείσαι με τα κοινά, ασχολείσαι με τα πολιτιστικά, ασχολείσαι με την κοινωνία λόγω τη δουλειά μου. Και <χε>, βασικός σκοπός πάντα είναι να βοηθήσω. Το έχω σαν άνθρωπος αυτό. Βασικός σκοπός είναι να, σκοπ, να βοηθήσω οποιονδήποτε άνθρωπο που στη βοήθειά του. Mm -hmm. Οπότε ε, με όθησε ο Γιάννη Ζαμπούκη να ε, το δω λίγο διαφορετικά. Στην αρχή ήμουν αρνητικό. Ναι, γιατί τώρα έχουν αλλάξει και τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ υποψήφιοι οι Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλοί υποψηφοί. Άρα λοιπόν υπάρχει ανταγωνισμό άσχετα με το αν, για να λέμε και αλήθειε, άσχετα με το αν απλά θέλω να συμμετέχω, θέλω να κατέβω, αλλά θέλω να εκλεγώ κιόλα. Ναι. Θέλω να αφήσω το δικό μου αποτύπωμα στην αλήθεια τοπική είναι αυτοδιοίκηση. Ότι στην τοπική κοινωνία όλο ο κόσμο συζητάει για, τους, για το μεγάλο αριθμό των υποψηφίων. Με τα μεγάλα σόγια. Ναι, ναι, <χε> εντάξει. Ο καθένας φυσικά θα αξιοποιήσει ο οποιοδήποτε εργαλείο για να εκλεγεί. Ε, εμάς το εργαλείο που έχουμε για να εκλεγούμε είναι ότι ασχολούμαστε ήδη με την κοινωνία ασχολούμαστε με τον κόσμο που είναι δίπλα μας ε, όχι μόνο από τα πολιτιστικά, από τα αθλητικά, από τα κοινωνικά προβλήματα από οτιδήποτε μπορεί να αφορά τον άνθρωπο ε, εγώ σαν αριστής δίγκας ε, θέλω να ζητήσω τη στήριξη των πολιτών τη στήριξη και της κοινωνίας εδώ στην Άνθια όπου μένω και της Αλεξανδρούλης όπου εργάζομαι τα τελευταία 13 χρόνια και νομίζω πως ε, λίγοι, λίγοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να πούνε ότι δεν τους βοήθησα. Σίγουρα δεν θα ήταν στι δυνατότητέ μου. Mm -hmm. ε, όσο μπορώ ε, και ό,τι περνάει από τα χέρια μου και από τη δουλειά μου, το αξιοποιώ για να μπορέσω να βοηθήσω του ανθρώπου να βρουν λύσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Γιατί ξέρετε, και εμεί στη δουλειά μα ε, δίνουμε πολύ μεγάλη βάση στα κοινωνικά προβλήματα. Συμβουλεύουμε γονεί που έρχονται με τα παιδιά του. Ε, δίνουμε λύσει ειρηνικέ σε οικογένειε που έχουν προβλήματα. Ε, ασχολούμαστε με κοινωνικά προβλήματα που αφορούν εφήβους, που αφορούν ε, παιδιά, που αφορούν ενήλικες. Καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες. Όλο, ηλικίες. ένα ευρύ φάσμα, βέβαια. Αυτό τώρα μας έχει βοηθήσει να ξέρουμε τα προβλήματα της κοινωνίας. Ε, εκτός... Πιάνετε τον παλμό. Εκτός από τα προβλήματα της ε, καθημερινότητας, αυτά που βλέπουμε δηλαδή, γύρω μας... Τι, θέλουμε τι είναι να αυτό που φυσικά. λέει ο κόσμο όταν συνομιλεί. Γιατί τώρα έχει διευρύνει και τον κύκλο γνω, γνωριμιών σου. Βέβαια. Έχι... Δηλαδή, έχει γνωρίσει, φαντάζομαι, αυτό το χρονικό διάστημα από τότε που είπε στον ναι, κόσμο που δεν γνώριζε κόσμο. παλαιότερα. Ε, ο κόσμο αυτό είναι σε διάφορε παρατάξει. Ε, δεν θα ξεχωρίσω ποτέ αν κάποιο άνθρωπο είναι όχι, όχι. στη μία παράταξη ή στην άλλη. Θέλω να ρωτήσω σε... τι σου λένε, δηλαδή. Ε, ε, Κοινοποιεί, κάνει γνωστό, γνωστοποιεί α πούμε στη Μαρία και στον Νίκο που γνώρισε απόψε ότι κατεβαίνει κι εσύ στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ και είσαι με την παράταξη του Γιάννη Ζαμπούκη. Ναι. Και ανοίγει μία συζήτηση. Σε αυτή τη συζήτηση, τι σου λένε αυτοί οι άνθρωποι τελικά, τι θέλουν για την πόλη του. Κοιτάξτε, είναι ε, πάρα πολλέ οι... Δηλαδή, ή, ή θα ψηφίσουν με ποιο κριτήριο. Ναι, είναι πάρα πολλά τα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσουν. Και είναι και πάρα πολλά τα κριτήρια με τα οποία κάποιο ε, κατεβαίνει στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Και mm -hmm. ε, ο καθένα με τον τρόπο του και για το λόγο που έχει προτεραιότητα στη ζωή του. Εμεί, ε, εγώ, σαν αριστή Δίνκα, ακούω αυτά που μου λένε και αυτά που μου λένε είναι ότι όλοι θέλουν να βοηθήσουν. Σα είπα από όλε τι παρατάξει. Παρόλο που είναι τόσο πολύ υποψήφοι, όλοι θέλουν να βοηθήσουν. Ε, έχω δει πάρα πολύ νέο κόσμο ο οποίο δεν έχει ασχοληθεί ξανά με την πολιτική. Και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Αυτό είναι ενθαρρυντικό και δίνει θάρρος και σε εμά. Yeah, και yeah. εγώ είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση. Ε, είναι όχι μόνο ενθαρρυντικό, είναι και δίνει, δείχνει ένα δρόμο για το μέλλον των ανθρώπων που είχαν και πολλά χρόνια τώρα έχουν αποφύγει να ασχολούνται με τα κοινά. Βέβαια. Yeah. Και ο κόσμο ε, άρχισε στην αρχή να το βλέπει διστακτικά, όμως τώρα μας βλέπει ότι είμαστε τόσοι πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον τόπο, που νομίζω ότι θα βοηθήσουν όλοι, όλοι θα βοηθήσουν να γίνει η Αλεξανδρούπολη τα χωριά μας ε, και οτιδήποτε άλλο, και οι άνθρωποι μας να προχωρήσουν και να γίνουν άνθρωποι ε, μιας νέας πόλης η οποία όντως κοιτάζει προς το μέλλον. Mm -hmm. Το σύνθημά μας πάμε μέλλον είναι πολύ επίκαιρο, γιατί ε, δίνει σε εμάς όθηση, δίνει και όθηση στον κόσμο να μας ε, ενθαρρύνει να κάνουμε πράγματα. Εντάξει, είναι δύσκολο ε, να ε, ανταποκριθούμε σε όλα όσα ζητάει ο κόσμος. Καλά, εντάξει, Αλλά... επίσης, να... εγώ αυτό που βλέπω δημοσιογραφικά τουλάχιστον, ξέρεις, κάνεις 10 καλά... Μάλλον κάνει 10 πράγματα, υλοποιεί 10 έργα. Δεν θα απογοητευτούμε όμω. Ποτέ. Δηλαδή Ο και κάτι μου γίνει θα το κάνουμε ή αργότερα. τώρα. Πολλοί θα είναι αυτοί που θα δείξουν το ένα που δεν έγινε, το ένα που δεν έγινε καλά ή που δεν. Ξέρει, υπήρξαν δυσκολίε. Σα είπα εγώ μέσα από το επαγγελμάτιο. Αν πρέπει λίγο να, να πατάμε στη γη και το λέω αυτό σε όλου, γιατί αυτή τη χρονική περίοδο, ξέρει, ακούμε διάφορα κι εμεί. Ε, μέχρι ότι μπορεί να, να, να φέρουν και θάλασσα στην Εσήμη για παράδειγμα Εντάξει. Καταλαβαίνεις Τώρα... ε, Οπότε ναι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι να πατάμε στη Να υπάρχει μια σοβαρότητα, υπευθυνότητα σε αυτά και που Και να λέμε. ξέρουμε τι θέλουμε, ακόμα και εμείς Πώς. οι πολίτες να ξέρουμε τι θέλουμε ναι. Δηλαδή εγώ που θα πάω στην Κάλπη την Κυριακή Αν θα επιλέξω την παράταξη του Γιάννη Ζαμπούκη και δω το ψηφοδέλτιο Θα πρέπει να, να ξέρω και τι πρεσβεύει ο Βέβαια. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ε, η, λειτουργούμε πάντα με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ε, όπως λειτουργούμε μέσα στην κοινωνία. Ε, εάν ο κόσμος μας ε, αναθέσει αυτό το τεράστιο έργο και αυτή την τεράστια ευθύνη, ε, νομίζω ότι το αισθανόμαστε όλοι ότι πρέπει να ανταποκριθούμε. Το αισθανόμαστε και μέσα από αυτό που έχουμε κάνει στη ζωή μας μέχρι τώρα, και μέσα από την οικογένειά μας, και μέσα από τη δουλειά μας και ε, μέσα από τον τρόπο που κινούμαστε και ζούμε μέσα στην κοινωνία. Ε, νομίζω πως εγώ προσωπικά, αν είχα απογοητεύσει την κοινωνία, δεν θα είχα σκοπό καθόλου να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Mm -hmm. ε, είμαι εντελώς ε, στα πρώτα στάδια ε, για να μάθω τι σημαίνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, όμως ε, έχουμε πάρει αυτό το τελευταίο διάστημα μια εικόνα και μέσα από πράγματα που κάνουμε στις κλειστέ κοινωνίες, όπως είναι η κοινωνία της Άνθιας. Εκεί που... ήθελα να σε πάω. Που δημιουργούμε πράγματα μέσα... Που είναι μία... όχι μόνο... ένας οικισμός που οι νέοι πραγματικά εξακολουθούν να συμμετέχουν σε όλα. Συμμετέχουν. Και είναι εντυπωσιακό. Έχουμε... Και μπράβο σας. Είμαστε Ο οικισμός που βλέπουμε να χτίζονται καινούργια σπίτια από νέες οικογένειες, Βεβαία. είναι ένας οικισμός τον οποίο τον έχουμε αναβαθμίσει για αυτές τις οικογένειες με καινούργιες πλατείες, τον έχουμε αναβαθμίσει με καινούργιες παιδικές χαρές, τον έχουμε αναβαθμίσει με τη γεωθερμία. Ε, αυτό αφορά βέβαια όλη την Τραγανόπολη. Έχουμε αναβαθμίσει ε, τα σχολεία μας ε, πάλι με τη γεωθερμία ή πάλι με, ε, με, με βοήθειε που κάνουμε όπως είναι οι παιδικές χαρές και κάποια προβλήματα που έχουν στους χώρους όπου βρίσκονται τα παιδιά για να mm -hmm, παίξουν mm -hmm. και να αθληθούν. Ε, έχουμε... Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε στους οικισμούς μας. Η Άνθια είναι ε, ένας πάρα πολύ μεγάλος οικισμός από τους μεγαλύτερους στην Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή, μετά τη φέρες και ζωντανός. τη Μάκρη είναι η Άνθια. αυτό θέλω να σου πω. Ναι, η... είναι ζωντανός. Στην Άνθια Έχει... δεν συναντά κανείς την εικόνα που συναντά έτσι σε, σε άλλα χωριά. Έχουμε το σταθμό, έχουμε το, έχουμε το δημοτικό σχολείο, έχουμε το, το γυμνάσιο. γυμνάσιο. Ε, έχουμε άψογη συνεργασία με, τους, με τη διοίκηση των ε, εκπαιδευτικών αυτών οργανισμών. Ε, προσπαθούμε να έρθουμε και σε επαφή να τους βοηθήσουμε. Φτιάξαμε πρόσφατα ε, το δρόμο που πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο τα λεωφορεία είχαν σοβαρό πρόβλημα <coughs> να πηγαίνουν εκεί, καταστρέφουν λόγω του βάρους ε, την άσφαλτο. Ε, βοηθήσαμε πολύ και ζητήσαμε κι εμείς από τη διοίκηση του Δήμου να μας βοηθήσει, γιατί ε, μέχρι πριν από λίγο καιρό εμείς ήμασταν κάτοικοι της Άνθιας και ζητούσαμε, δεν είναι, ήμασταν υποψήφοι Έτσι με είναι. την παράταξη. Οπότε, αυτό δεν θα σταματήσει βέβαια. Καλά. Δεν θα σταματήσει σε καμία περίπτωση, είτε έρθουμε ε, στη διοίκηση του Δήμου είτε δεν έρθουμε. Εμείς θα είμαστε άνθρωποι δραστήριοι ε, και θα ζητάμε συνέχεια να φτιάξουμε πράγματα για όλα τα χωριά. Mm -hmm. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι με την περιφέρεια. Και... Έλα, εσύ είσαι και ένας άνθρωπος που το δείχνει στην πράξη αυτό. Το δείχνουμε με πολλούς τρόπους. Εντάξει, ο κόσμος, ίσως να μην το βλέπουν όλοι, ίσως να μην το βλέπουν όλοι αλλά και τα υπόλοι, οι υπόλοιποι οικισμοί εδώ στην Τραϊνλούμπλη χρειάζονται βοήθεια. Mm -hmm. Χρειάζεται βοήθεια να μείνουν στο χωριό τους. Ε, εμείς και μέσω του, ε, των συλλόγων όπως είναι τα πολιτιστικά ε, εντάσσουμε τους οικισμούς σε πολλές δραστηριότητες έτσι ώστε να και να αναπαθμίζονται και να γίνονται εκδηλώσεις στα χωριά mm -hmm. και να υπάρχει έστω και υποτυπώδης τουρισμός σε αυτή την περιοχή. Αυτό είναι και ένα στίχημα Βέβαια. της περιοχής. Βέβαια. Ένα στίχημα της περιοχής ε, το οποίο θέλει πάρα πολύ δουλειά για, και μιλάω για τα Θερμά Λουτρά. Ε, νομίζω πως ε, αν καταφέρουμε και αναβαθμίσουμε στο μέγεθος που θέλουμε τα Θερμά Λουτρά η περιοχή θα πάρει τεράστια αξία. Ε, και Έχει ο πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα η περιοχή το, της Τραϊανούπολης. Ναι, εγώ επειδή ζω εδώ πέρα ε, με έχουν πλησιάσει οι φίλοι μου οι οποίοι ξέρουν ότι ασχολούμαι έτσι με τα κοινά και με έχουν πλησιάσει και το πρώτο πράγμα που με ρωτάνε είναι πότε θα αναβαθμίσετε τα ιαματικά λουτρά για να κάνουμε ε, να προχωρήσει ο κόσμος να τα χαρεί η Αλεξανδρούπολη και στη, σε επέκταση να τα χαρεί η υπόλοιπη έτσι, Ελλάδα. Έτσι. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, νομίζω ότι έχουμε σχέδιο γι' αυτό. Εγώ θέλω πάρα πολύ να καταφέρω να μπω στην τοπική αυτοδιοίκηση με επικεφαλίδα τα ιαματικά mm. να ξεκινήσουμε από εκεί. Και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζονται οι οικισμοί θα είναι επέκταση αυτού του μεγάλου Σχεδί, στοιχείου yeah. και σχεδίου. Ε, θα είναι, θα, είναι, θα, είναι, θα, θα μπορέσουν να βοηθούν οι οικισμοί πάρα πολύ. Αυτό είναι, ξέρει, πολύ ενθαρρυντικό. Θα έχει θέσει εργασία. Θα έχει θέσει. είναι οι νέοι άνθρωποι που ασχολείστε με τον τόπο σας, με τους οικισμούς και το δείχνετε στην πράξη, πρέπει να βγαίνετε μπροστά. Πρέπει να διεκδικείτε. Και έχετε όρεξη να το κάνετε. Ε, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτό είναι ο λόγος που είπα το ναι στο Γιάννη Τζαμπούγκη όταν μου πρότεινε να συνεργαστούμε. Ε, και νομίζω χτύπησε το κατάλληλο κουμπί σε μένα. Την κατάλληλη χρονική στιγμή. Την κατάλληλη χρονική στιγμή, Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ε, και όταν το αποφάσισα, το χάρηκα, σαν να το ήθελα και δεν μου έβγαινε μέχρι τη mm -hmm. στιγμή, κατάφερε να μου βγάλει αυτό το πράγμα για να ε, μου δώσει να, να δω την τοπική αυτοδιοίκηση και εγώ με άλλο μάτι. Ναι, βέβαια. <μμ> Γιατί... Γιατί τώρα πια. Τα βλέπει εκ τη των γνώριζα, έσω. Δεν τη γνώριζα, ναι, καθόλου. Δεν γνώριζα. Ούτε γνώριζα τα προβλήματα, ούτε τα πλεονεκτήματα, ούτε τα μειονεκτήματα τα οποία υπάρχουν, γιατί πρέπει να αφιερώσει αρκετό χρόνο, Έτσι. πρέπει να δουλέψει. Κάτι όμω το οποίο. Το κάνει με χαρά. Έχουμε πάρα πολύ χαρά και όρεξη να ασχοληθούμε. Και ειδικά όταν βλέπει ότι ένα τόσο μικρό πράγμα ε, το έχει καταφέρει, ή έχει πείσει κάποιον να το φτιάξει, ή το έχει φτιάξει μόνο σου. Ε, σου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση να κάνει το επόμενο. έτσι έτσι είναι. Έτσι αυτό είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχετε και την κεντρική ομιλία του επικεφαλής ε, τη παράταξή σα απόψε. Σήμερα στι 9 η ώρα. Στις 9 το βράδυ. Ανοιχτή η πρόσκληση, φαντάζομαι, σε όλου. Εννοείται, σε όλη την Αλεξανδρούπολη. Έτσι. Όλοι θέλουν, θέλουν να έρθουν να ακούσουν το δήμαρχό μα, να ακούσουν αυτά που έχει να μα πει. Και υπάρχει και μια έκπληξη, mm. την οποία τελικά την ανακοινώσαμε λίγο ναι, πριν κάτι την ομιλία. Κάτι ναι, πήρε το θα μάτι. Θα μοιραστούν χίλια δεντρίλια, τα οποία θα το υιοθετήσει ο καθένα στο σπίτι του. Ε, και θα βρούμε την κατάλληλη στιγμή. Συμβολική κίνηση. Όχι μόνο συμβολική. Ε, α, είναι... ε, ερχόμαστε και λίγο μετά τη φωτιά, ξέρετε. Οι, οι φωτιέ και... είναι κάτι, τι, κάτι το οποίο μα άφησαν μεγάλη πληγή μέσα μα. Άφησαν μεγάλη πληγή στα βουνά, αλλά και μέσα μα. Ε, πρέπει να πάρουμε θάρρο για να ξεκινήσουμε να οι εθελοντές όλοι να ασχοληθούμε. Ο εθελοντισμός τώρα είναι για μα τρόπο ζωή. Ε, αυτό το συμβολικό δώρο θα το υιοθετήσει ο καθένα στο σπίτι του και σε συνεργασία με το Θεσσαρχείο. Θα βρούμε την κατάλληλη στιγμή που θα ξεκινήσουμε την τεχνική αναδάσωση. θα γίνει, την την αναδάσουση. Α, θα γίνει αυτά, η αυτά, αλλά αυτά αυτό πρέπει, πολύ να, να γίνει... αυτό πρέπει να γίνει όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό και από όλους μας. Όχι μόνο... Ο καθένα να δράσει ξεχωριστά ναι, για το καλό του τόπου κίνηση, που αγαπάμε και που ζούμε και η που μεγαλώνουμε είναι τα είναι η αρχή. Μας. Όλοι πρέπει να ξεκινήσουμε να ξαναφτιάξουμε τον τόπο μας εδώ πέρα. Είναι κρίμα να μην έχουμε το πνεύμονα αυτό που είχαμε στα βουνά μας. Εγώ έχω, πάει, έχω περπατήσει και έχω οδηγήσει στους δρόμους αυτούς μέχρι τα όρια της Κομωτινής και επειδή η Κομωτινή είναι ο τόπος καταγωγής μου έφτασα στα βουνά της Κομωτινής απέναντι είναι ε, να σε πιάνει θλίψη αλλά απ' την άλλη ε, νομίζω σε, πιάνε, σε πιάνει ο οργανισμός ότι πρέπει αυτό να το διορθώσουμε. Να λες δηλαδή όχι, δεν θα το αφήσω αυτό έτσι, ναι, κάτι ναι, πρέπει, ναι, να πρέπει, πρέπει να κάνουμε να το, Πρέπει αυτό. όλοι μας να πάρουμε δύναμη από αυτό που βλέπουμε και να πούμε θα το διορθώσουμε, θα φτιάξουμε ξανά αυτό τον τόπο. Δεν θα, δεν θα μας πάρει πολύ καιρό να, να ξαναφτιάξουμε τα βουνά μας. Θα προσπαθήσουμε όλοι, θα βάλουμε όλοι από τη θέση που είμαστε, θα βάλουμε κάτι και θα στρώσει όλη αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι το αισιόδοξο. Το ενθαρρυντικό και είσαι από του ανθρώπου που είσαι είμαστε, πολύ αισιόδοξο και το μεταδίδει. Εγώ να ευχηθώ από καρδιά καλή επιτυχία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, και η ελπίδα όλων μα είναι ο κόσμο που θα ψηφίσει να πάει να ψηφίσει. Ο κόσμο θα πάει να ψηφίσει. Μα το έχει δείξει. Θα πάει να ψηφίσει. Και ελπίζω ο κόσμο να κρίνει τον καλύτερο και να αναδείξει μια τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης η οποία τα επόμενα πέντε χρόνια θα μπορούν να χαρακτηριστούν ως χρυσά χρόνια της Αλεξανδρούπολης για να υπάρχει τεράστια αναβάθμιση και σε όλους τους τομείς ώστε να γίνει η πόλη μας ολοκένουρια. Αυτό που της αξίζει να είναι. Ναι. Είναι στολίδι. Είναι στολίδι. Μπορούμε όμως να την κάνουμε να είναι κέντρο και του, και του, τουρισμού και του πολιτισμού εδώ πέρα. Λοιπόν, ήταν ο Αριστείδης Δήγκας, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη του Γιάννη Ζαμπούκη, Δήμος για όλους, πρώτα εσύ. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την βραδιά, για το απόγευμα της Κυριακής, γιατί στις 5 ξεκινά ο μαραθώνιος αυτός ενημέρωσης και μετάδοσης όλων όσων θα συμβαίνουν σε πολλές περιοχές τη Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ζωντανέ συνδέσει. Ε, θα, θα μάθετε πρώτη τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Να, να μην χάσετε οπωσδήποτε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, την Κυριακή στι 5, συντονιστείτε. Ε, χαλαρώστε το Σάββατο. Συγκεντρωθείτε, κατασταλάξτε και την Κυριακή ραντεβού στην Κάλπη. Γεια σας.